Β κεφάλαιο, 58 κεφάλαιο και εδάφιο 1. Από την αρχή, σελίδα 664, Ισαΐας ο προφήτης. Αναβόησον δυνατά, μη φυστείς, ύψωσον τη φωνή σου ως άλπιγκα και ανάγγειλον προς το λαό μου τας ανομίας αυτών και προς τον οίκον Ιακώβ τας αμαρτίας αυτών. Με ζητούσιν όμως κάθε μέρα και επιθυμούσιν να μαθάνωσι τα σοβούς μου ως έθνος το οποίο έκαμε δικαιοσύνη και δεν εγκατέλειπε την κρίση του Θεού αυτού. Ζητούσι παρε μου κρίσης δικαιοσύνης, επιθυμούσι να πλησιάζουσι και στον Θεό. Διατί νηστεύσαμε λέγουσι και δεν είδες, εταρεπορήσαμε την ψυχή ημών και δεν εγνώρισας, ιδού εν τη ημέρα της νηστείας σας ευρίσκεται η δομή και καταφλίβεται πάντα στους μισθωτούς σας. Ιδού νηστεύεται διαδίκας και έλυγας και γνωφίζεται ασεβώς, μη νηστεύεται καθώς τη σήμερον δια να ακουστεί άναφιν η φωνή σας. Τι αυτή είναι η νηστεία την οποία εγώ έκλεξα, να ταλαιπωρεί ο άνθρωπος την ψυχήν αυτού μίαν ημέραν, να κλείνει την κεφαλήν αυτού ως πάρτον και να υποστρώνει σάκον και στάφτην σε αυτόν. Νηστεία αν θέλεις ονομάσει τούτον και ημέρα δεκτήρης των Κύριων. Η νηστεία την οποία εγώ έκλεξα δεν είναι αυτή. Το να λύεις τους δεσμούς της κακίας. Το να διαλύεις τα παρέα φορτία. Και το να αφήνεις ελευθέρους τους καταδεδυναστευμένους και το να συντρίβεις πάντα ζυγών. Δεν είναι το να διαμοιράζεις τον άτους σου στον πεινόντα και να εισάγεις στην οικία σου τους αστέγους πτωχούς. Όταν βλέπεις τον γυμνό να ενδύει σε αυτόν και να μην κρύπτει σε αυτόν από τη σαρκό σου, τότε το φως σου θέλει κλάμψει όσοι αυγή και η υγεία σου ταχαίως θέλει βλαστήσει και η δικαιοσύνη σου θέλει προπορεύεστε μπροστέν σου, η δόξα του Κυρίου θέλει είστε η οπισθοφυλακή σου. Τότε θέλεις κράσει και ο Κύριος θέλει αποκρίνεστε. Θέλεις φωνάζει και εκείνος θέλει λέγει ιδού εγώ. Εάν εκβάλεις εκ μέσω σου των ζυγών την ανάταση του δακτύλου και τους ματαίους λόγους και ανοίγεις την ψυχή σου προς τον πεινόντα και ευχαριστείς την τεφλημένη ψυχή, τότε το φως σου θέλει ανατέλειε το σκότι και το σκότος σου θέλει είστε ως μισυμβρία. Και ο Κύριος θέλει σε οδηγεί πάντοτε και χορταίνει την ψυχή σου εν ανομβρίες και παχύνει τα οστά σου και θέλεις είστε ως κήπος ποτιζόμενος και ως πηγή ύδατος της οποίας τα ύδατα δεν εκλείπουσι και η από σου θέλει συνοικοδομήσει τα σπαλαιάς ερημώσεις. Θέλεις ανεγύρει τα θεμέλια πολλών γενεών και θέλεις ονομαστεί ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων, ο ανορθωτής των οδών δια των κατοικισμών. Εάν αποστρέψεις τον πόδα σου από του Σαββάτου, από το να κάνεις τα θελήματά σου εν τη Αγία μου ημέρα και ονομάζεις το Σάββατο Τρυφήν, Αγία ημέρα του Κυρίου, έντιμον και τιμάς αυτό μη ακολουθούν τα σοδού σου, μη δε βρίσκον εν αυτό το θέλημά σου, μη δε λαλώνει τους λόγους σου, τότε θέλεις σε τρυφάει Κυρίο και εγώ θέλω σε υπεύσει επί τους υψηλούς τόπους της γης και σε θρέψει με την κληρονομία του πατρός σου Ιακώβ, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Αμήν. Είναι μια ευκαιρία, αδελφοί αγαπητοί, καθώς σήμερα είναι μια ημέρα την οποία ονομάσαμε και είναι ημέρα νηστείας και προσευχής, να δούμε λίγο και να μαθητεύσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού πώς πρέπει να είναι αυτή η ημέρα για μας. Γιατί πολλές φορές, αδελφοί, λανθασμένα, απλά έχουμε στο μυαλό μας την ημέρα της νηστείας σαν μια νηστεία, σαν ημέρα που δεν τρώμε. Και πίσω από αυτό το δεν τρώμε, είμαστε επαναπαυμένοι. Αλλά αγαπητοί αδελφοί, η νηστεία δεν είναι απλά μια ημέρα που δεν τρώμε. Δεν είναι μια μέρα δίαιτας, αλλά η μέρα της νηστείας πραγματικά αδελφοί είναι μια μέρα Αγία εις τον Θεό. Είναι μια μέρα που φέρνουμε τους εαυτούς μας μπροστά στο Θεό. Και γι' αυτό άλλωστε η νηστεία, η μέρα της νηστείας πάντοτε καλό είναι να συνοδεύεται από προσευχή. Δεν είναι καλό όταν έχουμε νηστεία να μην τρώμε και να κάνουμε ό,τι μας ευχαριστεί και να βρίσκουμε τις ειδονές μας, όπως λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι μια ημέρα που θα αφιερωθούμε στην τηλεόραση. Δεν τρώω, αλλά θα βλέπω τηλεόραση όλη μέρα για να ξεχάσω την πείνα μου. Είναι μια μέρα νηστείας, αλλά για να ξεχάσω την πείνα μου θα πάω για ύπνο και θα κοιμάμαι όλη μέρα.
Είναι μια μέρα νηστείας και θα κάνω τα πάντα εκτός από το να φέρω τον εαυτό μου μπροστά στο Θεό. Και τι λέει εδώ ο λόγος του Θεού? Αναβόησον, λέει, δυνατά, μη φυστείς. Ύψωσε τη φωνή σου και ως άλπιγγα και ανοίγει, λέει, προς το λαό μου τα ανομία σε αυτόν και προς τον ήχο Ιακώβ τα αμαρτία σε αυτόν. Αυτή την ημέρα, αδελφοί, καλό είναι να είναι μια μέρα περί συλλογής. Να είναι μια μέρα, αδελφοί, κατά την οποία ο άνθρωπος προσπαθεί να ανοίξει την καρδιά του μπροστά στον Θεό. Όχι να προσπαθήσει να κρύψει την καρδιά του από τον Θεό. Αλλά να είναι μια μέρα εξομολογήσεως, μια μέρα που να γνωρίζουμε τους εαυτούς μας μπροστά στον Θεό, να είναι μια μέρα αποχής από τις απολαύσεις του σώματός μας. Είναι ίσως η μοναδική φορά, αδελφοί, και η μοναδική περίπτωση που ο Λόγος του Θεού ακόμα μιλάει για τους παντρεμένους, για τα ζευγάρια και λέει καλό είναι, λέει, να απέχετε από τη σαρκική απόλαυση μεταξύ του ζευγαριού όταν αυτό γίνεται εξ συμφώνου, μόνο εάν είστε σε νηστεία και προσευχή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, λέει ο Λόγος του Θεού, το ζευγάρι πρέπει να βρίσκεται μαζί πάρα πολύ συχνά. Να προσέχει δηλαδή τις συζυγικές του σχέσεις. Αλλά την ημέρα της νηστείας και της προσευχής είναι η μοναδική φορά που ο Λόγος του Θεού μας λέγει καλό είναι να είστε χώρια εξ συμφώνου, όταν συμφωνήσετε ο άντρας και η γυναίκα, για να καταγίνεστε, λέει ο Λόγος του Θεού, στην νηστεία και στην προσευχή. Άρα λοιπόν, αδελφοί, βλέπουμε πόσο μεγάλη σημασία δίνει ο Λόγος του Θεού στην νηστεία και στην προσευχή. Δεν είναι μια μέρα που επιδιώκω να κερδίσω πολλά πράγματα, αλλά είναι μια ημέρα, αδελφοί, που προσπαθούμε να φέρουμε τους εαυτούς μας με ταπείνωση. Η νηστεία τι είναι? Γιατί κάνουμε νηστεία? Γιατί νηστεύουμε? Μα ο Θεός δεν ακούει και χωρίς να νηστεύουμε? Δεν μας ακούει ο Θεός όταν έχουμε πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό? Φυσικά και μας ακούει. Απλά η νηστεία, αδελφοί, για να ξέρουμε, σημαίνει ότι όταν δεν τρώω, ταπεινώνω τη σάρκα μου. Ταπεινώνω τον εαυτό μου. Ταπεινώνω τη σάρκα μου για να ενισχυθεί το πνεύμα. Όταν τρώω και μετά θέλω να πάω να κοιμηθώ το μεσημέρι, η σάρκα δεν ταπεινώνεται. Και το πνεύμα ταυτόχρονα δεν υψώνεται. Αυτή λοιπόν η μέρα της νηστείας είναι ότι στερώ τον εαυτό μου από σαρκικά πράγματα για να αυξηθεί ο πνευματικός άνθρωπος και να παρουσιαστώ ενώπιον του Θεού Άγιος και Καθαρός. Με ζητούσε, λέει ο Λόγος του Θεού όμως, καθημέρα ο λαός μου και θέλει ο λαός μου να μαθαίνει τις οδούς μου, όπως ένα έθνος το οποίο έκαμε δικαιοσύνη και δεν εγκαταλείπει την κρίση του Θεού αυτού. Ζητούσε παρέ μου κρίσης δικαιοσύνης, επιθυμούσε να πλησιάζω σε τον Θεό. Ο λαός του Θεού, πραγματικά, αδελφοί, όταν αποφασίζει να έρθει σε νηστεία και σε προσευχή, είναι γιατί επιθυμούμε να ακούσουμε τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Επιθυμούμε να πάρουμε οδηγία από τον Θεό, έτσι δεν είναι? Επιθυμούμε να πάρουμε μηνύματα από τον Κύριο. Επιθυμούμε να εισακουστεί η προσευχή μας. Επιθυμούμε να μιλήσουμε στον Πατέρα Θεό και ο Κύριος να ακούσει τη δέησή μας. Όμως, πολλές φορές ερχόμαστε σε νηστεία και σε προσευχή, αλλά η προσευχή μας δεν ακούγεται. Και εδώ έρχεται ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, να μας πει το γιατί. Πολλές φορές θεωρούμε ότι ταπεινώνουμε τους εαυτούς μας. Νομίζουμε ότι πραγματικά είμαστε ευάρεστοι ενώπιον του Θεού, όμως στην πραγματικότητα ο Θεός για κάποιους λόγους δεν ευαρεστείται εις εμάς. Νομίζουμε ότι επειδή κάναμε νηστεία και προσευχή και δεν φάγαμε μία μέρα, ότι ο Θεός υποχρεούται να μας ακούσει. Όμως, αδελφοί αγαπητοί,
πρέπει να καταλάβουμε και να εννοήσουμε πώς πρέπει να ερχόμαστε ενώπιον του Θεού. Πρώτα απ' όλα λέει ο Λόγος του Θεού, «Εδού εν τη ημέρα της νηστείας σας ευρίσκεται η δονή». Προσπαθείτε δηλαδή, και προσπαθούμε πολλές φορές, ενώ είμαστε στη νηστεία, να κάνουμε όλες τις απολαύσεις εκτός από το φαγητό. Πρέπει, αδελφοί, να καταλάβουμε ότι η νηστεία εν τέλει δεν είναι η νηστεία μόνο από το φαγητό. Η νηστεία, αδελφοί, ενώπιον του Θεού είναι αποχή από τις απολαύσεις της σάρκας. Όποια και αν είναι αυτή. Όταν λέμε ότι ερχόμαστε σε νηστεία και σε προσευχή, η ημέρα αυτή, αδελφοί, πραγματικά πρέπει να είναι αφιερωμένη στον Θεό. Να είναι εντελώς αφιερωμένη στην εκτέλεση του θελήματος του Θεού. Ιδού νηστεύεται διαδίκας και έρηγας. Πολλές φορές νηστεύουμε και λέμε, «Κύριε, θα νηστεύσω για να καταλάβει ο αδερφός μου τι έχει κάνει λάθος. Θα νηστεύσω για να καταλάβει ο αδερφός μου πόσο με πλήγωσε». Και βάζουμε τον Θεό μέσα στη νηστεία μας να είναι κριτής του αδερφού μας, να γίνει. Αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί? Πρώτον, η νηστεία την οποία εγώ έκλεξα έχει τις εξής προϋποθέσεις. Να λύεις τους δεσμούς της κακίας. Κάτσε και σκέψου με τον εαυτό σου. Πριν έρθεις σε νηστεία και σε προσευχή, υπάρχει κάποιος δεσμός κακίας μέσα σου? Αισθάνεσαι ότι κάποιος αδελφός σου εξαιτίας σου μπορεί να είναι πληγωμένος? Πριν έρθεις σε νηστεία και σε προσευχή, πήγαινε και λύσε τους δεσμούς της κακίας. Εάν νομίζεις ότι κάποιον έχει στενοχωρήσει, τακτοποιήσου πριν ξεκινήσεις τη νηστεία σου. Εδώ ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι όταν πας, λέει, να προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και θυμηθείς ότι κάτι μπορεί να έχει ο αδερφός σου κατά σου, άσε το δώρο σου, μην το προσφέρεις ακόμα. Πήγαινε, τακτοποιήσου με τον αδερφό σου και μετά να προσφέρεις το δώρο σου. Αδερφοί, στις σχέσεις μας με τους αδερφούς μας, πρέπει να ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το Πνεύμα του Θεού έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία. Πολύ μεγάλη ευαισθησία. Και δεν είναι καλό να λέω στον εαυτό μου, «Μα εγώ λυπήθηκα μεν, αλλά δεν λυπήσα κανέναν». Κακός. Δεν είναι αυτό το θέλημα του Θεού, αδελφοί. Και πάλι, εάν λυπήθηκες από κάποιον, συγχώρεσέ τον στην καρδιά σου. Ελευθέρωσέ τον. Λύσε τους δεσμούς της κακίας. Άφησε τον εαυτό σου ελεύθερο, μην έχεις μέσα σου ρίζες πικρίας, γιατί αυτό σε εμποδίζει να έρθεις σε νηστεία ενώπιον του Θεού. Λύσε τους δεσμούς της κακίας, είτε αν τους έδεσες εσύ, είτε αν δέθηκες εσύ από κάποιον άλλο. Ελευθερώσου! Το να διαλύεις τα βαρέα φορτία. Βλέπεις τον αδερφό σου με βάρη στην πλάτη. Έρχεται στην εκκλησία και είναι μέσα στη θλίψη και στη στεναχώρια. Ψάξε να βρεις τρόπους να ελευθερώνεις τον αδερφό σου από τα βάρη του. Να πηγαίνεις δίπλα, να βάζεις πλάτη. Όχι να τον εβλέπεις να πεινάει, να διψάει και να του λες, «Προχώρα αδερφέ, όλα θα πάνε καλά, μη φοβάσαι». Μη φοβάσαι, μα πεινάει ο άνθρωπος. Δώσ' του να φάγει. Το βλέπεις τον αδερφό σου με θλίψη. «Όλα καλά θα πάνε, αδερφέ. Δεν βλέπεις τι καλά που είμαι εγώ. Μέσα στην τρελή χαρά είμαι». Και ο αδερφός σου υποφέρει. Μήπως έτσι μπορείς να πας με νηστεία και σε προσευχή? Και αν το καλοσκεφτούμε, αδερφοί, για σκεφτείτε. Είμαστε ένα σύνολο πιστών. Όταν ερχόμαστε σε νηστεία και σε προσευχή, δεν μπορεί ένας να είναι χαρούμενος, άλλος να είναι λυπημένος, άλλος να πανηγυρίζει
και άλλος να έχει βαριά φορτία στην πλάτη του και να μην μπορεί να σηκώσει το κεφάλι του από τη θλίψη. Πρέπει να είμαστε βοηθοί, αδελφοί, ο ένας τον άλλο. Να βοηθάμε με το όμορφό μας το χαμόγελο, με τον παρηγορητικό μας λόγο, με την αγάπη μας, με την αγκαλιά μας, με την προσευχή μας. Αν κάτι μπορώ να το κάνω, να το προσφέρω. Μην κάθομαι στην καρέκλα μου. Βλέπω τον αδερφό μου να ταλαιπωριέται και να λέω από μέσα μου, τώρα να σηκωθώ, να μην σηκωθώ. Άσε τώρα, άσε, μην γίνει και τίποτα και στεναχωρήσω περισσότερο. Όχι, αδερφή αγαπητή. Να διαλύουμε τα βαρέα φορτία. Όταν φυσικά μπορούμε. Να αφήνεις ελεύθερους τους καταδυναστευμένους και να συντρίβεις πάντα σιγό. Κοντά στους αδερφούς, αδελφοί. Ο ένας δίπλα στον άλλον. Βλέπεις τον αδερφό σου, πήγαινε να τον βοηθήσεις. Είναι σε δυναστεία. Βοήθησέ τον να βγει από τη θλίψη του. Να βγει από τα βάρη του. Εδάφιο 7. Δεν είναι το να διαμοιράζεις τον άρτον σου εις τον πεινόντα. Τι φοβερό εδάφιο. Τι φοβερό εδάφιο. Ευδόκησε ο Θεός και σήμερα απολαμβάνεις να έχεις άρτος τον οίκο σου. Μοίρασέ τον και δώσε αυτόν που δεν έχει. Φοβάσαι μήπως τους περιθείς. Σε καμία περίπτωση. Ευδόκησε ο Θεός και μπόρεσες και αποθήκευσες άρτον. Και όταν αδερφή ο λόγος του Θεού μας λέει άρτον, φυσικά δεν εννοεί μόνο το φαγητό. Εννοεί ό,τι είναι δυνατόν να καλύψει την ανάγκη του αδερφού σου. Οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. Μοίρασε αυτό που έχεις. Μοιράσου το με τους αδελφούς σου. Μοιράσου το με την Εκκλησία. Ιδιαίτερα όταν θέλεις να έρχεσαι σε ημέρα νηστείας και προσευχής. Και να εισάγεις στη μοικήρα σου τους αστέγους φτωχούς. Όταν βλέπεις το γυμνό να ενδύεις αυτόν και να μην κρύπτεις σε αυτόν από τη σαρκό σου. Είναι, αδελφοί, πάρα πολύ σοβαρό να βλέπουμε γύρω μας. Όχι να βλέπουμε στους εαυτούς μας μόνο. Δες δίπλα σου. Το διπλανό που σου έβαλε ο Θεός δίπλα σου. Κάτσε και σκέψου με τον εαυτό σου. Πώς είναι η σημερινή του κατάσταση. Αδελφοί, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτόν που μας έφερε ο Θεός δίπλα μας δεν τον έφερε τυχαία. Μας τον έφερε δίπλα μας για υπηρεσία. Μας τον έφερε δίπλα μας για να τον φροντίσουμε. Ο Θεός τον Σαμαρίτη τον έβαλε επάνω στην οδό και του ιερέως και του Λεβίτου και του Σαμαρίτη. Ο ιερέας, αυτά τα οποία που διαβάζουμε εμείς τώρα, τα ήξερε πάρα πολύ καλά. Αυτά διάβαζε για όλη του τη ζωή. Τον Ισαΐα τον προφήτη τον έπεσε στα δάχτυλα ο ιερέας. Και ο Λεβίτης το ίδιο, μέσα στον οίκο του Θεού, ακούει πάρα πολύ καλά το λόγο του Θεού. Ο Σαμαρίτης ήταν ο μόνος, ο οποίος θα λέγαμε δεν ήταν μέσα στον οίκο του Θεού, δεν άκουγε το λόγο του Θεού, αλλά άκουσε μέσα του τη φωνή των σπλάχνων. Εάν δεν έρθει ο Θεός να βάλει σπλάχνα, αδελφοί, μέσα μας, όσο καλά και να ξέρουμε τον λόγο, σε σχέση με τα αδέρφια μας, ποτέ δεν πρόκειται να τον εκτελέσουμε. Αν δεν ζητήσουμε από το Θεό σπλάχνα εκτιρμών, το μόνο που θα κάνουμε είναι να μένουμε στο νόμο και όχι στο έλεος του Θεού. Είναι πολύ σοβαρό, αδελφοί αγαπητοί, να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και δια Πνεύματος Αγίου μέσα μας ο Λόγος να αυξάνει, τα σπλάχνα του Θεού να αυξάνουν και να μπορούμε να υπηρετούμε αυτούς που ο Θεός έχει θέσει δίπλα μας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδελφοί, να ακούμε το Λόγο του Θεού
και να τον εκτελούμε ακριβώς. Και τι θα γίνει τότε, εάν την ημέρα της νηστείας σου και της προσευχής ψάχνεις να βρεις πώς θα βοηθήσεις τον αδελφό σου, τι θα γίνει τότε σε σένα. Τότε το φως σου θέλει εκλάμψει όση αυγή και η υγεία σου ταχαίως θέλει βλαστήσει. Φοβερό. Όταν ο Λόγος του Θεού λέει το φως σου θέλει εκλάμψει, σημαίνει ότι ο Θεός μέλει να σε συστήσει. Απ' τη μία μεριά. Και απ' την άλλη μεριά και η υγεία σου ταχαίως θέλει βλαστήσει. Όταν δηλαδή υπηρετείς τους ασθενείς και τους ενδεείς και τους τεθλιμμένους που ο Θεός βάζει δίπλα σου, τόση μεγάλη θα είναι η ευλογία του Θεού επάνω σου που ο Θεός θα σε συστήνει και θα σου δίνει υγεία. Γιατί? Γιατί θα είσαι χρήσιμος στα χέρια του Θεού. Και η δικαιοσύνη σου θέλει προπορεύεστε εμπροστέν σου και η δόξα του Κυρίου θέλει είστε η οπισθοφυλακή σου. Αδελφοί, μιλάμε για υποσχέσεις μοναδικές που δίνει ο Λόγος του Θεού. Μοναδικές στον άνθρωπο που δεν εκτελεί μόνο το νόμο το εγγεγραμμένο, αλλά που εκτελεί και το νόμο της αγάπης του Θεού. Γιατί να ξέρετε, αδελφοί, μπροστά στο Θεό το πρώτο πράγμα που μετράει είναι η εκπλήρωση του νόμου της αγάπης. Δεν λέει πουθενά ο Λόγος του Θεού «Ο Θεός είναι νόμος», αλλά λέει ο Λόγος του Θεού ξεκάθαρα «Ο Θεός είναι αγάπη». Άρα λοιπόν ο άνθρωπος που εκτελεί τον νόμο του Θεού και τον Λόγο του Θεού δια της αγάπης, αυτός πάντεται θα ευωδώνεται και στην προσωπική του ζωή και στην οικογενειακή του ζωή και στην εκκλησιαστική του ζωή. Και οι υποσχέσεις του Θεού εις αυτόν είναι τρομερές. Το φως σου θα εκλάμψει όση αυγή. Η υγεία σου ταχαίως θέλει βλαστήσει. Και η δικαιοσύνη σου θέλει προπορεύεται μπροστέν σου και η δόξα του Κυρίου θέλει είστε οπισθοφυλακή σου. Και τότε, αδελφοί, τι θα γίνεται? Τότε θέλεις κράζει, εδάφιο 9. Και ο Κύριος θέλει αποκρίνεστε. Όχι μόνο θα απολαμβάνεις δηλαδή την εύνοια του Θεού, αλλά ταυτόχρονα θα απολαμβάνεις και την ανταπόκριση του Θεού στη φωνή σου. Μόλις είδαμε ένα τεράστιο μυστικό, αδελφοί. Ο άνθρωπος που δεν κοιτάζει πρώτα τον εαυτό του, αλλά που πρώτα κοιτάζει τους άλλους, έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Κράζει προς το Θεό και ο Θεός έρχεται και το απαντάει. Θα φωνάζεις στο Θεό και εκείνος θα σου λέγει «Ιδού εγώ». Είναι πολύ ωραία να μας το λέγει ο Λόγος του Θεού και είναι ακόμα πιο όμορφα να το ακούμε. Το δύσκολο, αδελφοί, σε αυτό είναι η εκτέλεση. Είναι η εκτέλεση και ξέρετε πότε γίνεται πιο δύσκολη η εκτέλεση? Όταν ανοίγω την πόρτα του σπιτιού μου και βλέπω τις ελλείψεις μου. Όταν κοιτάζω στο πορτοφόλι μου και είναι άδειο. Όταν ανοίγω το ψυγείο μου και είναι άδειο. Είχε έρθει μια φορά, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο. Το θυμάμαι σαν χθες, ήταν μία από τις λίγες φορές που συγκράτησα τόσο πολύ δυνατά τη φωνή του Θεού στα αυτιά μου. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και μου λέει στην προσευχή, ήταν Κυριακή πρωί. Και μίλησε ο Κύριος με προφητεία και μου μίλησε ονομαστικά και μου είπε «Ντίνο, δώσε στους αδελφούς σου». Έσκυψα το κεφάλι μου, αδελφοί,
Έκλαιγα και λέω, Κύριε, από τι να δώσω? Και το είπα αυτό μέσα μου. Και ο Κύριος απαντάει, αδερφή, πάλι δυνατά και λέει, δώσε από αυτό το οποίο δεν έχεις. Και έκλαψα πάρα πολύ πικρά, αδερφή, γιατί είδα τον εαυτό μου πόσο πολύ μικρός είναι στην παρουσία του Θεού. Από αυτό το οποίο δεν έχεις, δώσε. Δώσε! Για να σου λέει ο Θεός δώσε, σημαίνει ότι σου έχει δώσει και μάτια να βλέπεις τις ανάγκες. Εάν βλέπεις τις ανάγκες και δεν δίνεις, ντύνω, τότε ενώπιον του Θεού είσαι υπόλογος. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, όταν ζητάμε από τον Κύριο αισθητήρια και γυμνασμένα, πρέπει να ζητάμε ταυτόχρονα από τον Κύριο να μας δίνει και τη θέληση να υπηρετούμε τους νόμους της αγάπης του Θεού. Όχι όταν βλέπουμε την αδυναμία του αδελφού μας και του διπλανού μας, απλά να τον λυπόμαστε μέσα στο μυαλό μας και να φεύγουμε. Δεν μας φανερώνει ο Θεός τη θλίψη και το πένθος του διπλανού μας για να πενθήσουμε και να φύγουμε, αλλά μας δείχνει τις ανάγκες του λαού του Θεού για να αγκαλιάσουμε και να υπηρετήσουμε. Και εκεί, αδελφοί αγαπητοί, θα απολαμβάνουμε έναν Θεό όπως δεν έχουμε φανταστεί ποτέ στη ζωή μας. Έναν Θεό που θα λέμε, Κύριε! Και θα έρχεται και θα λέει, ιδού εγώ, παιδί. Ξέρεις τι είναι να έχεις τον Θεό άμεσα δίπλα σου τη στιγμή που τον φωνάζεις? Αδελφοί, πράγματα ανεκλάλητα και ένδοξα στη ζωή του ανθρώπου που υπηρετεί τους νόμους της αγάπης του Θεού. Συνεχίζει ο λόγος του Θεού. Εάν εκβάλλεις εκ μέσω σου τον ζυγό, την ανάταση του δακτύλου και τους ματαίους λόγους και ανοίγεις την ψυχή σου προς τον πεινόντα και ευχαριστήσεις την τεφλημένη ψυχή, τότε το φως σου θέλει να τύλιγε το σκότι και το σκότο σου ως μεσημβρία. Ακριβώς αυτό! Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, αδελφοί, μένουμε στην ανάταση του δακτύλου. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά να χειριζόμαστε τον λόγο του Θεού όταν πρέπει να επιπλήξουμε κάποιον. Εύκολα σηκώνεται το δάχτυλο. Πολύ εύκολα. Το δύσκολο είναι να κάνουμε αυτό. Και να επιβάλλουμε το νόμο του Θεού στους εαυτούς μας. Είχε πει μια φορά ένας αδελφός και έφυγε στην Κηφισιά πριν από πολλά χρόνια και λέει, αδελφέ μου, λέει, όταν σηκώνεις, λέει, το δάχτυλό σου, πρέπει να κοιτάς πολύ καλά, πολύ προσεκτικά το χέρι σου. Γιατί το ένα δάχτυλο δείχνει μπροστά, αλλά τρία δείχνουν πίσω. Που σημαίνει ότι πρώτα πρέπει να εκτελέσεις εσύ το λόγο του Θεού και μετά να τον επιβάλλεις στον άλλο. Πριν κάτσεις να πεις στον αδελφό σου τι λέει ο λόγος του Θεού για να τον ελέγξεις, πρώτα κάτσε και σκέψου και δες, εκτέλεσα εγώ πρώτος? Μην κάθεσαι να βλέπεις το ξυλάριο, λέει, στο μάτι του αδελφού σου, αλλά δες πρώτα το δοκάρι που έχεις εσύ. Είναι πολύ σοβαρό, αδελφοί. Αντί να επιβάλλουμε στους άλλους το λόγο του Θεού, καλύτερα να επιβάλλουμε στους άλλους το εκπερίσευμα της αγάπης που βάζει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας. Και όταν το κάνουμε αυτό, τότε η ζωή μας θα είναι φως και παράδειγμα στους άλλους.